Γεια σας παιδιά, γεια σας. Τι μου κάνετε? Γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα, γεια σου Κώστα. Γεια. Καλησπέρα, γεια. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε σήμερα. Να συστηθούμε, για όσους δεν μας ξέρουν. Από αριστερά προς τα δεξιά, έτσι όπως τους βλέπετε, Κώστας από το τρίγωνο. Check Tech Now. Εδώ, γεια. Ο Κώστας ο δικός μας, ο σκέτο Κώστας. Έπισε και το Κώστας. Και ο Κώστας από το The Player GR. Λοιπόν, είναι αργά παιδιά, καταρχάς πρέπει να πούμε. Η ώρα είναι περασμένη. Αλλά είμαστε εδώ πέρα για να μιλήσουμε. Δεν πειράζει. Τα καταφέραμε. Και θα μιλήσουμε σήμερα για τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, γενικότερα για, για το κομμάτι το digital και για το κομμάτι του retail. Θα πούμε κάποια πράγματα για τα παιχνίδια, για το πώς, ρε παιδί μου, ξεκινήσανε τα παιχνίδια να έχουν μέσα διάφορα manual. Π.χ. δείξτε εκεί πέρα τα παιχνίδια που έχετε, ξεκινάτε λίγο έτσι να βγάζετε προς τα έξω τα παιχνίδια. Τώρα έχω παλιά εδώ πέρα. Mist, Neverwinter Night, PlayStation 2, Rainbow Six. Και manual, το βλέπεις manual. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα λοιπόν, Doom. Και στα ελληνικά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο φαίνεται, βγάλε το manual Κώστα, σκέτο, βγάλε έχει το manual μέσα, αν το έχει βρω. Manual Κώστα Σάλιακα. Όλος, εμένα έχει μέσα. Ένα από τα, κοίτα και τα κουτί που έχει το Rainbow Six ρε φίλε. Λοιπόν, God of War 2, εδώ δες Rainbow Six, δες manual. Ένα από τα πράγματα λοιπόν τα οποία έχουν αλλάξει πάρα πολύ στο retail είναι το manual παιδιά. Έτσι, για να μαθαίνουν. Βασικά το τέτοιο έχει μέσα 4 manual. Ποιο από τα 4 να βγάλω? Βγάλε ένα απ' όλα. Το ίδιο μέγεθος δεν έχουνε. Έχει 4 manual μέσα. 4 σε άλλες γλώσσες. Επειδή είναι το και καλά η τριλογία, ε. Αν είναι τριλογία. Ναι, το καθένα έχει το δικό του. Καλό αυτό. Και έγχρωμα κιόλας, έτσι. Για δείξε. Σε φάση. Αυτά είναι. Ναι, ρε φίλε. Και έχουμε, ναι. Και έχουμε. Και στα ελληνικά. Α, όχι, στα αγγλικά είναι, λέω κι εγώ. Αγγλικά είναι, η έκδοση είναι αγγλική. Ελληνικά είναι μόνο αυτό το πρώτο βόλιο. Να σας δείξω κι εγώ εδώ πέρα κάποια που έχω. Αυτό είναι από την αμερικάνικη έκδοση του Sega Saturn, δεκαετία 90. Και τι έχει μέσα, έχει και αυτό εδώ, παιδιά, προστατευτικό, έτσι ώστε να μην χτυπάς το. Έμπαινε έτσι αυτό. Για να μην πούμε για τα Nintendo, τα παλιά που είχαν ολόκληρο βιβλίο το καθένα μέσα, έτσι. Ολόκληρο strategy guide πώς να παίξει το παιχνίδι. Ναι, ναι, μπράβο. Ναι, ρε, νομίζω αυτό που έχει ο Κώστας είναι το μεγαλύτερο. Εγώ δεν έχω δει μεγαλύτερο από αυτό. Το δικό σου του Rainbow Six. Πόσες σελίδες είναι. Αυτό ας πούμε. Έτσι. Είναι και αυτό αρκετά μεγάλο. Όπω. Είναι 72 σελίδες. 72 σελίδες. 73. Το πιο σύγχρονο που έχω δει με τέτοιο manual μέσα είναι το Witcher, το Premium Edition, το 2 που είχε βγάλει τέτοιο manual μέσα. Πραγματικά τρομερό. Που ήταν στα μέσα 2005. Πότε ήταν, 2000. Πότε ήταν αυτό, 2006. 2002. Ακόμα 2002, πιο πίσω. 2002, ναι, ναι. Ναι. Αυτό δεν έχει πολλά. Αλλά έχει για το τεράστιο manual και αυτό. Γενικά ρε παιδί μου, εντάξει τα παλιά είχαν άλλη χάρη σου. Καθόταν οι άλλοι και ασχολούνταν. Και όχι μόνο αυτό. Οι εταιρείες που είχαν πάρει τις ελληνικές διανομές και τα βγάζανε για εδώ για Ελλάδα, καθόταν και τα μεταφράζανε κιόλα. Ναι, μπαίνανε στον κόπο και τα μεταφράζανε. Ειδικά η δεκαετία του 90 δεν νομίζω να υπήρχε παιχνίδι που να μην είχε μεταφρασμένο και εξώφυλλο και μπροστόφυλλο. Και ναι, αυτά είναι τα πιο σύγχρονα γιατί έκανε η Sony τότε δουλειά για να τα βγάλει η Ελλάδα και με ελληνικού υπότιτλου. Βασικά μόνο η Sony το έκανε πλάκα τώρα τελευταία. Αυτό δεν έχει, όχι, δεν έχει αυτό σημαίνει, αλλά εντάξει. Αλλά στη δεκαετία του 90 έτσι κυκλοφορούσαν τα περισσότερα από όσο θυμάμαι τουλάχιστον. Τα δεκαετία του 90 έτσι ήταν. Στη δεκαετία του 80 ήταν λίγο πιο ελαφριά. Δηλαδή, αν σας δείξω το. Στο Master System, Super Tennis. Να βάλω και εγώ το Master System. Παναγία μου. Πόσο παλιά έχει τώρα. Ήτανε αρκετά μικρό, δείτε. Δεν ήταν τόσο πολύ. Ήτανε 5-6 σελίδες, έτσι. Ας με. Πιο πρώτα παιχνίδια τώρα. Εντάξει, βέβαια, είχε και μία φύσα μέσα.
Τι λες. Και αυτό κάτι είναι, τι λες. Το μόνο που δεν είχε ήταν το Mega Drive. The Master System Collection, φίλε, εδώ είσαι. Δες εδώ. Τα παιχνίδια, ε. Τα παιχνίδια, ναι. Το όπλο και πέρα και όλα. Διάφορα. Game Gear και τα λοιπά. The Ultimate Challenge. Όχι, εγώ στην Amiga θυμάμαι, είχε manual μέσα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι ότι το manual έχει πλέον φύγει από το κομμάτι του retail. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, να, ακόμα και τα μικρά παιδιά πιστεύω. Κάτι. Να πες κάνω το. Και τον κακό κιόλας, έτσι. Πες το, κάντο. Ποιος το διάβαζε. Το, υπήρχε το manual, αλλά ποιος το διάβαζε. Ποτέ, κανένας. Πολύ σωστά. Και ερχόμαστε 20 χρόνια μετά και λέμε ότι έχουν κόψει τα manual, έτσι. Έχεις πολύ δίκιο. Αυτό είναι τώρα. Τώρα με την έννοια του συλλέκτη το σκεφτόμαστε, το μυαλό του συλλέκτη που τώρα, έχουμε ναι, και τότε, manual για να το βλέπω τώρα. Ναι. Τότε ποιος το διάβαζε, ούτε ναι. Καν. Εγώ αυτό το manual που έδειχνα πριν είναι ατσάκιστο, παιδιά. Είναι ακριβώς, ακριβώς όπως ήρθε. Ισχύει. Ισχύει αυτό που λες. Δεν, δεν το έχω ανοίξει. Να τι γίνεται. Όταν όμως εκείνη την εποχή έδινες, ξέρω εγώ, 30.000 ή 40.000 για να πάρεις ναι, το παιχνίδι. Ναι, έπαιρνες κάτι πίσω. Έπαιρνες και αντίστοιχα ένα manual το οποίο ήταν αξιοπρεπές. Τώρα λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, το Killer Instinct, το οποίο ας πούμε η Microsoft το έβγαλε... Κατά. Ναι, το πήρα ρε παιδί μου, γιατί το ήθελα σε retail. η Microsoft το έβγαλε τέλος πάντων με το που βγήκε το Xbox One. Και ναι, το Killer Instinct, ρε. Ε? Είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι ωραίο, ρε. Εντάξει, γιατί είχα αναμνήσει γι' αυτό. Και όταν το ανοίγει και έχει αυτό εδώ. Τι μια αυτό. Σελίδα. Αυτό, άνω μπράβο. Τίποτα αυτό. Εντάξει, ρε. Δηλαδή, θα δώσω 50-60 ευρώ και θα πάρω μια σελίδα, ας πούμε. Το καταλαβαίνω ότι το retail. Το καταλαβαίνω ότι το manual δεν το διαβάζαμε. Αλλά δεν θα έπρεπε και η τιμή αυτού νου, εφόσον δεν υπάρχει η εκτύπωση του χαρτιού μέσα, να πέσει λίγο. Άσε ότι είναι remaster και απλά κάτσαν και γυαλίσαν τα γραφικά λίγο αυτό παραπάνω. Αυτό δεν είναι έτσι. Remaster, φίλε. Αυτό είναι remaster, όχι. Okay. Καινούριο είναι. Αυτό είναι καινούριο, παιχνίδι κανονικά. Α, σε επεισόδιο. Ναι, 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 δεν είναι remaster αυτό. Αλλά. Είναι σε επεισόδιο, νομίζω. Δεν θα έπρεπε να είναι και, το... και αντίστοιχη η τιμή. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε η τιμή να είχε πέσει, ας πούμε, του retail. Από τη στιγμή που βγάζουν ένα manual από πίσω. Γιατί η εκτύπωση του χαρτιού. Είναι εκτύπωση του χαρτιού, ρε φίλε. Ίσα-ίσα έχει ανέβει υπερβολικά, έτσι. Και από τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει και ένα δεκάρικο. Από εκεί που έδινες έχει ένα πενιντάρι. Ένα πενιντάρι, τώρα, που... τώρα δίνεις 60, 65. Τώρα που θα αρχίσουν και τα VR τα παιχνίδια να πάνε στα 89 έτοιμου. Την είδα τι πιστεύω, έτσι, την ανακοίνωσε. Σοβαρά. Ναι, 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 79 με 89 με ευρώ θα είναι τα VR που θα βγάζει τώρα η Sony για το PlayStation. Καλά, τα παιχνίδια τα VR. Εντάξει, επειδή είναι τι ακόμα αρχή, θα... γι' αυτό. Τι είναι ακόμα αρχή, γιατί ποιος είπε σένα ότι θα την κατεβάσουν μετά την τιμή, αφού είναι ότι πουλάει. Αυτό λέω, ότι δεν θα πουλήσει. Μέσα με 3-4 παιχνίδια, μια χαρά θα πουλήσει, γιατί είναι κάτι καινούριο και θα αρχίσουν να φεύγουν. Όχι, εντάξει, αριστερά και δεξιά. Τώρα με είδα 3,99, 400 ευρώ, ναι, το ναι, βγάζει ναι. η Sony. Ναι, ναι, τόσο δεν πάει. Έτσι, είναι 3-4 εκατοστάρικα κάτω από το Oculus Rift. Να δεις τι καλά που θα πουλάει τα 80 και... Να δεις τι καλά που θα πουλάει τα 80 τα παιχνίδια. Ναι, έτσι είναι, εντάξει. Θα... τώρα κοίταξε, στην Αμερική εγώ πιστεύω ότι θα πιάσει. Γιατί στην Αμερική, ό,τι και να βγάλεις ρε παιδί μου, υπάρχει τόσος κόσμος, είναι τόσο μάλλον έτοιμος ο κόσμος. Δεν είναι μόνο θέμα έτοιμος. Το λέμε εμείς, απλά ξεχνάμε ότι όλα εδώ τα βλέπουμε με την οπτική γωνία του Έλληνα. Έβλεπα, διάβαζα, ας πούμε, για παράδειγμα, σήμερα στο Insomnia την ανακοίνωση που βγάλαν και τα σχόλια από κάτω. Γενικά, εμείς οι Έλληνες έχουμε κολλήσει σε αυτήν την οπτική ότι είμαστε με τα 400-500 ευρώ το μήνα και λες, εντάξει, αν παίρνω 500-600 ευρώ, 80 ευρώ είναι πολλά. Αν όμως είσαι με την προοπτική, ας πούμε, του Αμερικάνου που παίρνει 2.100-1.600 δολάρια το μήνα. Δεν σε νοιάζει. Χρειάζεται να πας να δώσεις 80 ευρώ να πάρεις ένα παιχνίδι το μήνα ή κάθε 15 μέρες. Ισχύει, αλλά νομίζω ότι και πάλι και να παίρναμε τόσα λεφτά, νομίζω ότι πάλι δεν θα δίναμε τα χρήματα για το VR εδώ στην Ελλάδα τόσο εύκολα όσο τα δίνουν γιατί? Οι Αμερικάνοι. Αν είναι τόσο καλό το παιχνίδι, γιατί. Είναι περισσότερο στην κουλτούρα του. Έχουν άλλη κουλτούρα. Είναι περισσότερο στην κουλτούρα του. Ναι, δεν έχει άδικο. Είναι περισσότερο στην κουλτούρα.
Εντάξει, κάποια θα δει. Αναλογικά δεν υπάρχουν τόσοι gamer σε σχέση με την Αμερική. Εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Ρε, εδώ μπορεί να το δει κι αλλιώ. Τι πιο μεγαλύτερη φιγούρα, ας πούμε, για τον Έλληνα από το VR. Για παράδειγμα, πας και δίνεις, και όσο και να κατακρίνεται, πάμε και δίνουμε ένα κάρο λεφτά. Όσοι δίνουμε, η πλειοψηφία, καλώς ή κακώς, θα το χρησιμοποιήσουν να μάθουν την ατάκα με το iPhone για να το χρησιμοποιούν μόνο στην καφετέρια. Επειδή έχω δει άπειρα άτομα, τα οποία δεν ξέρουν ούτε καν τα βασικά να χειρίζονται σε ένα κινητό. Απλά μόνο να φαίνεται ότι είναι ακριβό. Γιατί όχι, αν είχε και παραπάνω λεφτά, να μην πας να πας και ένα VR για να λες, κοίτα, να δεις, έχω και εικονική πραγματικότητα. Πάω μια βόλτα. Να σου πω, να σου πω γιατί. Γιατί το κινητό μπορείς να το βγάλεις έξω. Ναι. Το VR το έχεις μέσα στο σπίτι. Ναι. Το κινητό, ναι, το δέχομαι. Σωστά και καλά το είπες. Έτσι είναι. Το ίδιο, σωστό, και έτσι έγινε και έτσι συνεχίζει να είναι. Και έτσι συνεχίζει να είναι. Αλλά το VR το έχει άλλο στο σπίτι. Έχω και VR σπίτι. Πάμε μια βόλτα. Έχω και VR σπίτι. Πάμε να δω μια ταινία. Τέλος πάντων, το ένα θέμα τέλος πάντων είναι ότι έχουν πέσει τα manual. Έχουν αλλάξει τέλος πάντων ακόμα και τα. Και τα δισκάκια. Βασικά έχουν αλλάξει τα δισκάκια όσον αφορά τις χώρες. Δηλαδή, αυτό εδώ ας πούμε είναι ένα τέτοιο στις κονσόλες τουλάχιστον. Αυτό είναι η αμερικάνικη έκδοση. Ωραία. Ναι. Πλέον τα παιχνίδια έρχονται σε ένα δισκάκι σε όλες τις χώρες. Γιατί τι γίνεται. Αυτή είναι η αμερικάνικη. Αυτή ήταν η ιαπωνική έκδοση. Βλέπεις. Στην ίδια κονσόλα. Mm. Ενώ τώρα το retail είναι έτσι. Είναι ένα πράγμα. Είναι αυτό. Όχι, Στέφανε, νομίζω υπάρχει και Αμερική. Οικονομία στα πλαστικά. Στην Αμερική δεν νομίζω, δηλαδή. Δεν νομίζω. Υπάρχει, δηλαδή, και... Δεν νομίζω να υπάρχει. Ιαπωνία, γιατί είναι... Είναι έτσι. Σίγουρα. Ξέρω, μόνο τα εξώφυλλα αλλάζουν. Δεν αλλάζει τώρα πια τίποτα άλλο. Στο PlayStation 4 το ίδιο. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω κιόλα. Έτσι είναι. Είμαι σίγουρο. Άντε να είναι λίγο πιο μικρά. Ναι. Δηλαδή σε σχέση αυτό. Αφού γράφει περιοχή. Να φέρω ένα PlayStation 4 να δω. Γράφει περιοχή πίσω. Περιοχή 2 νομίζω λέει. Η πέντε, θυμάμαι τώρα. Δεν λέω για το δισκάκι, ρε. Λέω για αυτό. Λέω για το CD που αλλάζει. Που δεν είναι τόσο μεγάλο, αυτό λέω. Αυτό εδώ. Α, λες τα κουτάκια. Είναι, ναι, τα κουτιά, τα κουτάκια λέω. Λες. Το retail. Α, εντάξει, κατάλαβα. Νόμιζα οι περιοχές που είναι. Όχι, δεν λέω για τις περιοχές. Για τις περιοχές σίγουρα υπάρχουν ακόμα. Εντάξει. Αν και νομίζω το PlayStation 4 είναι region free, νομίζω. Όλα είναι region free πλέον. Ναι, τέλος πάντων έχει αλλάξει. Ειδικά τώρα που πάγει η ενοποίηση που έλεγε προχθές, ξέχνα περιοχές και ιστορίες. Όλα ένα. Αυτό πάνε, ναι, αυτό πάνε. Ναι. Πώς είμαι σίγουρος. Ακούω κάποιους να λένε ότι δεν έχουν χώρο, ρε φίλε, να βάλουν τα retail. Και αυτό και καλά είναι ένα μειονέκτημα όσον αφορά το digital. Έχετε, ρε παιδί μου, τέτοιες εμπειρίες, να μην μπορείτε να βάλετε κάπου, δηλαδή να έχετε τόσα πολλά παιχνίδια ναι, που να μην μπορείτε να τα βάλετε το κάπου. Το να βάλω, εγώ τώρα όπως είμαι τυπαρισμένος. Ναι, σοβαρά. Σοβαρά. Εδώ σκεφτείτε ότι δεν έχω χώρο να βάλω πιθανά. Και εγώ, άμα κρατούσα εκείνα που είχα παλιά και δεν κράτησα αυτά τα 5-6 κομμάτια που ήθελα να τα κρατήσω, ναι, θα ήταν δύσκολο. Ωραία, αυτό ας πούμε, ας το δεχτούμε ότι είναι ένα πλεονέκτημα το digital. Ψηφιακών. Των ψηφιακών. Εντάξει, όλοι είμαστε υπέρ του retail εδώ πέρα. Θα μας ακούνε τώρα οι μικροί και θα λένε, τι λένε αυτοί ρε παιδί. Τι φάση να πούμε, από πού ήρθαμε. Από πού κατέβηκαν. Όχι, κοίτα, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η ηλικία. Δηλαδή, όσο μεγαλώνεις, θες να έχεις στην κατοχή σου κάποια πράγματα. Δηλαδή, η έννοια της ιδιοκτησίας αρχίζει και ξυπνάει μέσα σου πιο πολύ καθώς μεγαλώνεις. Δεν ξέρω, εγώ έτσι το βλέπω. Και αυτό δηλαδή, έχει σημάσει, δηλαδή. Ναι, εγώ, για παράδειγμα, μικρός ήμουν εντελώς γιόλ. Το μόνο που με ένοιαζε είναι η πειρατεία. Ό,τι βρω πειρατικό να το παίξω να το κάνω. Μετά άρχισα, αγάπησα το Steam, αγόραζα αβέρτα παιχνίδια. Μπήκα στο νόημα μου, άρχισα να βγάζω λεφτά δικά μου. Ότι ξέρεις, τα παιχνίδια πια δεν θέλω πειρατικά, θέλω να τα πληρώνω. Τα χαιρόμουν πιο πολύ έτσι. Τώρα, μεγαλώνοντας ακόμα πιο πολύ, έχω μπει στο τρυπάκι ότι θέλω να βλέπω τα συντάκια. Θέλω να βλέπω τα. Θέλω να τα βλέπω, ρε παιδί, να ξέρω τι ξέρει. Να το παίξω, είναι εκεί πέρα, το βλέπω. Να γυρίζω το κεφάλι τώρα δεξιά και βλέπω το σωρό με τα παιχνίδια. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το Steam είναι αυτό που έχει ανεβάσει πάρα πολύ το digital κομμάτι. Δηλαδή. Πιστεύω ότι έχει κάνει πολύ. Έχει δώσει πολύ αντίκτυπο στα παιδιά. Ειδικά στα παιδιά. Είναι η ευκολία, έτσι. Είναι η ευκολία. Δεν ξέρω. Είναι η ευκολία. Συγγνώμη, ναι, για μένα. Είναι πολύ ευκολία. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω από πού είναι τα παιδιά, σήμερα τα γνώρισα. Στη Θεσσαλονίκη είχε
ένα μαγαζί που πουλούσε γνήσια παιχνίδια, έτσι. Τότε. Ένα μαγαζί. Τότε. Το 90. Ναι, ναι, ναι. Το 90. Είχε ένα μαγαζί. Εμείς θέλαμε να πάρουμε παιχνίδια και περιμέναμε πότε θα βγούμε μετά το σχολείο και αν μας αφήσει η μάνα μας, να πάμε στο τάδε μαγαζί να δούμε τι παιχνίδια έφερε, έτσι ώστε να πάμε το Σάββατο το πρωί που θα μας είχε δώσει την Παρασκευή το Χαρτζηλίκι να πάρουμε το παιχνίδι. Ναι. Ενώ τώρα είναι, α, θέλω να παίξω ένα παιχνίδι. Τι θέλω να παίξω, RPG. Τι έχει RPG καινούριο, ωραία, το κατεβάζω μέσα, ένα τέταρτο το έχω κάνει, install, το παίζω. Αυτό, τώρα αυτό το θέλω, λες. Τώρα θέλω να παίξω. Και εκτός από αυτό είναι όλα ενεργοποιημένα. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, καθώς περνάνε τα χρόνια και εξελίσσονται, ας πούμε τώρα είμαστε στα Windows 10 ή οτιδήποτε, δεν μπαίνει στη διαδικασία ότι να κάθεσαι να τα κρακάρεις ένα ξεχωριστά με το παραμικρό update, να κάθεσαι να ψαχτείς. Ή, ας πούμε για παράδειγμα, θα παίζει, δεν σε νοιάζει τίποτα. Μπαίνεις, βλέπεις τη λίστα, όλοι λες, το κατεβάζω μέσα ανάλογα με το ταχύτητα που έχεις, μέσα σε μία ώρα, δύο ώρες, 30 λεπτά, είναι κατεβασμένο και εσύ απλά μπαίνεις, κάνει και τις ρυθμίσεις μόνο με τα DirectX ότι έχει μέσα για προρύθμιση το παιχνίδι και απλά θα μπεις και θα το παίξεις. Δηλαδή, στην ουσία είναι όλα σε μια βάση η οποία δεν σε νοιάζει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχω 200 παιχνίδια στο Steam. Δεν με νοιάζει, απλά πατάω αυτό που θέλω, ξέρω ότι σε 10 λεπτά θα το παίξω. Τέλειωσε. Ούτε να ψαχτώ, ούτε τίποτα. Κάτσε είναι όλα μόνο μέσα. Όλια. Κάτσε να μας πεις. Καλή σύνδεση κιόλας. Κώστα, πες μας και εσύ. Καλή σύνδεση. Ποιος εγώ. Ναι ρε, πες μας και εσύ. Τι σκέφτεσαι. Εγώ εντάξει, είναι... Εγώ και εγώ με τα Retail. Έτσι μεγάλος, δηλαδή από μικρός. Ξέρω δηλαδή να τα έχω λέει, τα παιχνίδια να τα έχω να τα φτιάχνω, όπως το λένε. Να τα έχω να τα βλέπω. Καλά, εσύ είσαι και ο πιο μεγάλος εδώ, εντάξει. Είσαι ακόμα πιο εντάξει, τώρα εγώ είχα μάθει από το 85 δηλαδή τώρα ασχολούμαι. Ναι. Με κόμμα το 64, Amiga. Εντάξει, εκεί πέρα βέβαια είχα περιοδικά πιο πολύ. Αλλά εγώ δεν ήμουν ούτε καν ιδέα τότε, ρε παιδιά. Ναι, και εγώ δεν ήξερα, ας πούμε, τότε, εντάξει. Ήμουν από τι μικρό σήμα, εντάξει. Άμστραντ 628. Ναι, ναι, και ψάχναμε παιχνίδια να βρούμε από πού θα τα αντιγράψει ή δεν υπήρχαν. Και εσύ. Ναι, ναι, δισκέτες, κασέτα. Πριν την κασετόφωνο. Κασέτα έχουν, κασέτα έχουν, ναι. Μπράβο. Και ψάχναμε να βρούμε ποιος έχει διπλό κασετόφωνο να γράψουμε το τάδε παιχνίδι που το έχει φέρει ο θείος από τον Καναδά, να πούμε. Έτσι, γιατί δεν είχε εδώ πέρα, δεν είχε retail, δεν ερχόταν. Πιστεύω ότι μετά από πολύ καιρό θα υπάρχουν κανάλια τα οποία θα βγαίνουν επί τσιρικάδες. Και αντί για παιχνίδια retail θα δείχνουν τα παιχνίδια από το Steam. Και θα λένε, κοίταξε εδώ πέρα, αυτό το αγόρασα τότε. Μου, ναι. Το αυτό το αγόρασα αυτό. Τότε. Εγώ τα δικά μου τα θυμάμαι πάντως πότε τα αγόρασα τα περισσότερα. Μόνο αυτά που πήρα σε bundle δεν θυμάμαι. Και θα λένε, άλλο μεγάλο, άλλο μεγάλο σύν. Πω, μετά από 20 χρόνια, Witcher 3, τι λες τώρα, στο Steam. Κοίτα, όπως και να έχει, το Witcher 3 για να το παίξεις, άσχετα να κάνεις τα CD, μέσα από το Steam, βασικά μέσα από το GOG θα το παίξεις μέσα από το Steam, δεν έχεις και πολλές επιλογές. Δηλαδή, χωρίς Steam ή GOG, ναι. Τι μπορείς να το παίξεις. Αυτό, ναι, αυτό το έπαθα και εγώ στο Valkyria Chronicles που έπαιξα. Έπρεπε μέσα του Steam να κάνω την εγκατάσταση. Όλα τα καινούργια είναι, σχεδόν η πλειοψηφία των 90% γίνεται. Πόσο έχουν αλλάξει, ρε φίλε, δηλαδή το Disney γίνεται. Ξέρεις κάτι. Αυτό σου εξασφαλίζει ότι το παιχνίδι θα το πάρεις εσύ, θα κλειδώσεις το λογαριασμό σου και απλά δεν θα το δώσεις στο φίλο σου όπως θα δίναμε παλιά να το παίξει και αυτός. Και αυτό. Και τώρα, αν θέλει ο φίλος, θα πάει να το αγοράσει. Αυτό το retail. Αυτό πολύ και retail το πήρα εσύ και το Witcher 3. Retail είναι. Αλλά retail που σε κλειδώνει. Θες, δεν θες. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν μπορώ να το πάρω εγώ δηλαδή. Δεν μπορώ να το πάρω δηλαδή. Θυμάμαι. Να μου το δώσει εσύ δηλαδή. Δεν μπορεί. Ναι, αυτό δεν μπορεί. Θυμάμαι τη διαφήμιση που είχε κάνει η Microsoft για το Xbox One και έλεγε ότι θα βάλει DRM και τέτοια. Και βγαίνει, γι' αυτό είναι αυτά που ναι, και βγαίνει ο. Ποιο ήταν, ο Yoshida πρέπει να ήταν, που. Πες το, του. Ο CEO τη Sony και κάνει διαφήμιση, κάνει διαφήμιση και λέει σε εμάς, λέει, τα παιχνίδια, λέει. Μπορείς να τα δώσεις στον άλλον με έναν πολύ απλό τρόπο. Και βγαίνει, ξέρω εγώ, ο συνάδελφος και του κάνει μια ορίστε πάρτα. Ισχύει ακόμα ή κλειδώνεις το PS Plus. Έλεγε θα κλειδώ με τα παιχνίδια, δεν θα μπορείτε να τα παίζετε. Δεν θα μπορείτε να κάνετε εκείνο, δεν θα μπορείτε να κάνετε άλλο. Πόσο εύκολα το γύρισε μετά η Sony, ας πούμε. Δηλαδή, το PlayStation το παραδέχομαι σε αυτό. Δηλαδή το θυμάμαι και το βλέπω και ακόμα. Οι αγγελίες, ας πούμε, επειδή χαζεύω συνέχεια όλη την ώρα, δεν έχω να κάνω αγγελίες για παιχνίδια και οτιδήποτε. Αυτό που βλέπω είναι όντως τα παιχνίδια για το PlayStation, ρε παιδί μου, άνετα φεύγει. Ενώ για να δεις ένα PC, φεύγει όλο το account μαζί. Δηλαδή, εγώ τώρα θέλω να δώσω ένα παιχνίδι. Όλο το account. Δεν μπορώ να δώσω ένα παιχνίδι που δεν θέλω.
Αυτό δεν μου αρέσει εμένα στο PC. Αν είναι ψηφιακά, Στέφανε, τα παιχνίδια στο PlayStation μπορεί να τα δώσει κάπου. Γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται, όχι. Όχι, απλά έχουν βάλει έχει αυτό και καλά στο... ότι μπορείς να παίζεις με τον φίλο, μπορεί να παίζει ο φίλος σου, δηλαδή να δώσεις το χειριστήριο στο φίλο σου. Αυτό δηλαδή, στο PlayStation, το έχουν κάνει τουλάχιστον σε συνδέσεις όπου έχουν πάρα πολύ upload, αυτό παίζει, δηλαδή να έχω εγώ το παιχνίδι, να πάρει, να πω το φίλο μου, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να το παίξει, να πάει ο φίλος μου να ανοίξει την κονσόλα του και να παίξει το παιχνίδι από μένα. Σαν να το κάνω stream. Stream στο PC. Και στο Steam γίνεται που μπορείς να τους βάλεις όλους σε μια οικογένεια και καλά, πέρας 5-6 άτομα και να δανείς τα παιχνίδια σου μες στην οικογένεια και καλά. Α, ναι, μπορείς να κάνεις αυτό. Δεν το έχω δοκιμάσει. Και αυτό, ναι, και αυτό γίνεται, ναι, και αυτό το έχω ακούσει. Όντως. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάντως, το θέμα είναι με τα ψηφιακά. Ότι τώρα, ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, αυτό που πουλάει πολύ δεν είναι μόνο το Steam, είναι το γεγονός ότι βγαίνουν πάρα πολλά bundles. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορείς να βρεις παιχνίδια αυτό. Σε 3-4 μαζί τον αριθμό με 1-2 ευρώ. Ας πούμε, για παράδειγμα, προχθές, πριν από μια εβδομάδα, αγόρασα όλο το Sniper Ghost, κάτι, δεν θυμάμαι πως ήταν. Ένα ωραίο παιχνίδι, ρε παιδί μου, όλη την τριλογία, για 1,99 από ένα site με bundles. Μπαίνεις στο Humble Bundle, παίρνεις παιχνιδάρες ανάλογα πώς θα βγει, με 1 ευρώ με 90 λεπτά. Δηλαδή, ψηφιακά, ψηφιακά, το κωδικό παίρνεις, αλλά παίρνεις ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου. 1 ευρώ καλά είναι. Να πω κι εγώ κάτι που σκέφτομαι εδώ και τόση ώρα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, και αυτοί που παίζουν περισσότερο, εγώ τώρα τελευταία δεν έχω ούτε χρόνο να πολύ ασχοληθώ, είναι ότι όλοι έχουμε γίνει οι beta testers όλων των παιχνιδιών. Όταν ήταν παλιότερα για να σου τυπώσει αυτός κάτι εκατομμύρια CD για να τη διαθέσει σε όλο τον κόσμο, στις αγορές, για να το αγοράσεις εσύ και εγώ το παιχνίδι, έπρεπε το παιχνίδι να είναι εντάξει. Ούτε ίντερνετ είχαν πολλοί να κατεβάσουν το καινούριο το update, αν υπήρχε και αν γινότανε ποτέ, το οποίο συνήθως θα το έπαιρνες με το expansion pack του εκάστοτε παιχνιδιού. Τώρα, για να βγάλουν και γρήγορο και εύκολο χρήμα, πετάνε ένα παιχνίδι digital και κάθε τρίτη μέρα έχει και ένα update για τα bug. Αλλά έχασε πια και το demo την έννοια του. Δηλαδή, θυμάμαι παλιά, παίρνει ένα παρδικό, είχε μέσα ένα CD με όλα τα demo που θα βγουν σε 6 μήνες και τα δοκίμασε. Να μπράβο, έπαιζε. Τώρα το demo δεν βγάζουν. Ναι, μπράβο, το demo δεν κάνουν το πράγμα. Ναι, φίλε, αυτό με το demo και εσύ το δοκιμάζει. Εσύ το δοκιμάζει το παιχνίδι, έτσι. Κάποιο τρέλερ δείχνει και τελείωσε. Σε αυτό φταίει πολύ το Steam. Πάρα πολύ το Steam, ειδικά με τα αλφα release που και καλά σε δίνει τη δυνατότητα. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, θεωρούσα μεγάλο πράγμα. Είχα κανένα δυο γνωστούς οι οποίοι τους είχαν διαλέξει, θυμάμαι ειδικά τότε την Blizzard, ρε παιδί μου, τους είχαν επιλέξει να κάνουν beta testing και τα και λέμε, wow, αυτοί είναι beta testers, ρε παιδί μου. Α, δηλαδή. Να μπράβο, πάει ήτανε, αυτό. Πρέπει να είναι θεοί τους, είπαν, τους πληρώνανε κιόλας για να είναι beta testers, δηλαδή να τα δοκιμάζουν. Γλιτώσανε και από εκεί χρήμα. Ναι. Τώρα έχουν εμάς. Αλλά έχουμε τώρα και... Τώρα πολλά παιχνίδια δεν γίνονται καν από την Αλφα. Ακόμα Αλφα. Έχουμε όμως μια εταιρεία η οποία και ακόμα προσπαθεί. Και είναι αυτή. Η Nintendo. Τι είναι. Η οποία, πρόσεξε. Πρόσεξε, φίλε Manual. Πρόσεξε. Ρε. Είναι μικρό. Βάζει ακόμα Manual σοβαρά. Αλλά... Μπράβο. Άχρωμο. Χωρίς χρώμα. Δεν πειράζει, κάτι είναι. Δεν πειράζει. Μπράβο, κάτι είναι. 36 σελίδες. Και το παιχνίδι είναι καινούργιο αυτό, ναι. 2015. Ναι. Λοιπόν, επειδή πολλοί έχουμε κολλήσει στα manual, να πούμε αυτό για να προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω. Ναι, ρε, έλα, έτσι, ναι. Εκεί τα που λέμε διάμεσα. Ξενέρωσα τελευταία, ναι, εκεί που ξενέρωσα τελευταία φορά με το manual που λες, όχι ότι θα το διάβασα ή επειδή δεν είχε, έψαξα στο ίντερνετ να το διαβάσω. Είναι με εκείνο εκεί πέρα πάνω. Δεν είχε ούτε ένα χαρτί μέσα. Το DJI, το. Δεν είχε τίποτα. Τετρακόπτερο. Ναι. Αλλά εδώ πλέον, ναι, όντως οι συσκευές δεν έχουν. Δεν έχει τίποτα, έτσι. Δες βιντεάκια στο YouTube. Τις προάλλες, είχα κερδίσει ένα διαγωνισμό αυτό εδώ. Το Kingston, το Mobile Lite, ωραία. Είναι μια συσκευή, κάνει παναγιά στα μάτια για stream, για ιστορίες. Έχει 50 ευρώ, πόσο έχει να το αγοράσει, ρε παιδί μου. Είναι ακριβή συσκευή για να πας να την πάρεις. Και
Το μόνο που είχε ήταν μόνο ένα χαρτάκι. Και λες, ρε φίλε, τι γίνεται, πώς τη ρυθμίζεις αυτή εδώ πέρα. Και έψαξα και εγώ βρήκα, όπως λες, στο ίντερνετ και βλέπω στο ίντερνετ το PDF είχε 160 σελίδες. Ναι. Τι λέω, πώς δουλεύουν τώρα, ρε φίλε. Οικονομία. Θα κάτσω εγώ να το διαβάσω στον υπολογιστή για να κάτσω να σετάρω το τέτοιο. Πού είναι το δέρμα να πάω μπροστά να το διαβάσω. Όχι, να σου πω εγώ το άλλο. Και για το συγκεκριμένο, ας πούμε. Γιατί και με αυτό δεν έχεις μεγάλο. Πώς το λένε, έχεις λύσεις. Αυτό εδώ το πήρες και πήγες σε ένα βουνό. Διακοπές, πήγες ρε παιδί μου κάπου να κάνεις. Και κάτι τυχαίνει και θέλεις εσύ να διαβάσεις το manual, να δεις τι πρόβλημα έχει. Γιατί δεν πετάει. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό. Ναι. Θα φορτώσει το tablet. Δεν έχει, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Άνθρωπε το σπηλαίο. Δεν το βλέπεις μέσα από την κάμερα, μέσα από το κινητό. Ορίστε. Μέσα από το κινητό δεν βλέπεις εικόνα. Ναι, βλέπεις βέβαια τα πάντα. Άρα έχεις το κινητό μαζί, κομπλέ. Χωρίς καλά κινητό. Δεν έχει σήμα. Είμαι πάνω στον Όλυμπο, δεν έχει σήμα. Τότε την πάτησες. Τα digital όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Δείτε και ένα πλεονέκτημα για τα digital. Ναι, ναι, κοίτα, διαρκούν για μια ζωή. Εγώ έχω χάσει πάρα πολλά retail γιατί γρατζουνίστηκε το CD. Γιατί ξεφλουδίστηκε από πάνω το CD. Ναι. Πράγμα και πήγα, έπρεπε να πάω να το ξαναβρέσεις, να το ξαναγοράσεις. Κρατάς μόνο και μόνο το CD έτσι για ενθύμιο, ρε παιδί μου. Ενώ το digital είναι εκεί πέρα που είναι, στο cloud. Το κατεβάζεις όποτε θες, όπου θες. Και άμα γίνει εκεί πέρα, κλείσει το cloud, γίνει κάτι, το Steam κλείσει, ξέρω εγώ. Είχα χαριστεί, τα χαθούν όλα. Τι να κάνουμε, και εμένα πλημμύρισε το σπίτι μου και έχασα ένα σκασμό κουτιά. Τι να κάνουμε. Όταν πάει πάνω όλα τα παιχνίδια. Αυτό που λέει ο Κώστας έρχεται πάλι μπροστά το retail. Δηλαδή, άμα χαλάσει κάτι στο cloud και αυτό, βέβαια και το αντίστοιχο γίνεται στο retail. Δηλαδή, άμα σου χαλάσει το retail. Μα και εγώ σου λέω, πλημμύρισε το προηγούμενο μου σπίτι και έχασα πόσα κουτιά από retail. Ναι. Και παιχνίδια και μάνιουαλ και τα πάντα. Ναι. Έτσι, τώρα, παντού μπορεί να γίνει ζημιά. Έτσι, τώρα, αν να τα μετράμε έτσι, δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάντως, σίγουρα. Ένα πράγμα το οποίο είναι εντελώς πιστεύω άκυρο είναι αυτά τα παιχνίδια τα οποία ήταν massive online multiplayer, τα οποία τα βγάζανε και σε δισκάκι. Και αφού τα βγάζανε σε δισκάκι, μετά έκλεινε ο σερβερ. Ο online σερβερ και έμενε με το δισκάκι. Και μετά δεν έπαιξε το παιχνίδι. Και μετά δεν μπορούσε να παίξει. Ναι, δεν μπορούσε να παίξει το παιχνίδι, ναι. Άκυρο, ρε φίλε, αυτό ήταν πολύ άκυρο στο retail. Δηλαδή, ποιο ο λόγο να το παίξει. Ubisoft, Assassin's Creed. Μετά από ένα χρόνο δεν υπάρχει server για να παίξει online και καλά. Αυτό το έργο με το online ποτέ δεν καταλαβαίνει ποιο λόγο το βάζω. Τέλο πάντων. Να πω κι εγώ τον πόνο μου. Πες ρε, ναι, ρε. Πες. Άρα υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και για τα δύο, πιστεύω. Απλώ τα μειονεκτήματα στο Steam κανένα φορά είναι πιο ακριβά από τα retail μερικά παιχνίδια. Εγώ βλέπω παράδειγμα στο PlayStation Store το Street Fighter 5 έχει 69 ευρώ και το βρήκα retail μετά 56. Άλλο κουλό είναι πιο ακριβά. Είναι πιο ακριβά κανένα φορά τα ψηφιακά και στο PC. Εντάξει, το PC βέβαια βάζει αυτές τις προσφορές στο Steam, αλλά μικρές φορές είναι πιο ακριβά μερικά παιχνίδια. Γιατί να είναι τόσο ακριβά όμως, ρε φίλε, το ψηφιακό και με το retail. Ψηφιακά κιόλας, ναι, μπράβο. Και χωρίς... Αφού δεν υπάρχει... Δεν τίποτα, γιατί εκεί θέλουν να κρατήσουν το κόστος του, εκεί θέλουν να κρατήσουν τα κέρδη τους. Ακριβώς, ναι, τέτοιο είναι αγορά, marketing. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι, marketing. Πιο ακριβά όμως, μερικές φορές, πιο ακριβά. Για δύο λόγους. Πρώτο είναι για να το κρατάνε σε μια, όλες τις τιμές σε μια τέτοια. Αν θες πάνε πάρε και το retailer, παιδί μου, που είναι πιο φθηνό, γιατί όχι να φεύγει και από εκεί. Και κατά δεύτερον, για να μπορούν να σου πούνε, ξέρεις τι, μετά από 6 μήνες, α, στα βγάλα σε έκπτωση 10 ευρώ κάτω. Είδες τη γάμα της, πούμε, πάνε πάρτο. Και γίνεται ένας χαμός εκεί στα Steam Sales κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Λες πω, ας είναι καλά ο τέτοιος, όπως τον λένε από τη Valve, παιδί μου, που μας τα δίνει τόσο φθηνά, ε. Ναι, καταρχήν ένα παιχνίδι, σου πω, ένα παιχνίδι το οποίο το φτιάχτηκε πριν από 10 χρόνια. Ωραία. Που υπάρχει ακόμα μέσα. Έχει την ίδια 17 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα τα τέτοια. Τα Age of Empires. Και το Age of Empires το 2 που το κάνανε HD και καλά, το γυαλίσανε λίγο. Και το Mythology έχει 17 ευρώ για να το αγοράσεις. Που είναι το ίδιο παιχνίδι 20 χρόνια, πόσο, 10-12 χρόνια από παιχνίδι, ρε παιδί μου, παραπάνω. 13. Παραπάνω. Δεν έχει πέσει αυτή η έρμη τιμή καθόλου. Πάνε πάρε τώρα το Fallout το 1. Πάνε πάρε το Fallout το 1. 5,99. Το Fallout το 1, 5,99. Άντε, γεια.
Επίσης, ένα άλλο καλό τιμή, που... Εντάξει, 5,99 είναι μια χαρά. Ένα άλλο καλό που έχουν τα digital είναι ότι βοηθάνε στον πλανήτη. Έτσι είναι πιο οικολογικά από ό,τι να τυπωνόταν αυτά τα manual που θέλουμε εμείς. Α, ναι ρε φίλε, σε πόσο χαρτί δίκιο θέλουν να τυπωθούν. Έχεις δίκιο. Πότε γίνεται. Πόσο μπροστά είσαι. Έχουν κάνει και το... Όχι ιδιαίτερα, εδώ τόση ώρα που κάθουμε εδώ είναι. Πόσο μπροστά είναι. Πώς το σκέφτηκες αυτό. Όχι αυτό που λέει, δίκαιο, μεγάλο. Βέβαια έχει δίκαιο. Πατάνε πολύ, στο marketing πατάνε πάρα πολύ. Δεν κόβουμε δέντρα. Εκεί πέρα πάνω. Δεν κόβουμε δέντρα, δεν χρησιμοποιούμε χαρτί, πλαστικό. Σωστός. Πώς το κάνουμε. Άσε, επίσης, μια παρατήρηση, τώρα που είπες πλαστικό. Ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε τώρα τα παιχνίδια τότε, τα παιχνίδια τώρα. Γενικά, δεκαετία 90, αρχές μέσα 2000. Δεν βλέπω τα πλαστικά. Θυμάστε τώρα το βίντεο που ο Στέφανος το έχει δει και ο Κώστας. Το πληκτρολόγιο που έκανα εκείνο το 25 ετίας, ρε παιδί μου, 30 ετίας. Ωραία. Βλέπεις τότε ότι τα πλαστικά τους ήταν σε άλλη φάση. Αυτά είναι πρακτικά αθάνατα. Έχουν αλλάξει σκύρω, όλα. Ακόμα και το πλαστικό, ρε παιδί μου. Μου λες τότε, ξέρεις τι. Εντάξει, το ένα αξίζει πολύ περισσότερο από το τωρινό, ρε παιδί μου. Άρα η τιμή ακόμα και του πλαστικού τότε ήταν πιο, πολύ, πιο μεγάλη, πιο αυξημένη από ό,τι είναι τώρα. Τώρα το ψηφίσαμε. Και πάλι οι τιμές έχουν τεράστια διαφορά. Βασικά τεράστια διαφορά. Αν το καλοσκεφτεί κανένας και δεις τις τιμές του τότε και του τώρα, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Γιατί το PlayStation, λέμε τώρα, βγήκε το PlayStation 4 400 ευρώ. Αλλά όταν ήταν το PlayStation το 1 είχε 200.000 δραχμές. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει ο Κώστας. Ότι το 1996. PlayStation 3 έκανε 600 ευρώ. Ναι, αυτό που λέει ο Κώστας ισχύει. Απλά, τι γίνεται, όταν τα χρήματα που θα έδινες τότε, πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, θα έπαιρνες... Το χρημάξιζε πιο πολύ, ήταν ένας μισθός. Ναι, θα έπαιρνες μεν τον επεξεργαστή εκείνης της εποχής ή την κονσόλα εκείνης της εποχής, η οποία θα ήταν... ποιοτική για εκείνη την εποχή. Τώρα όμως, αυτά που παίρνουμε, με αυτά τα λεφτά που δίνουμε, που ουσιαστικά είναι παρόμοια με αυτά που δίναν τότε, έχουν ανεβάσει την ποιότητα πάρα πολύ σε αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή τα παιχνίδια είναι σε πολύ γραφικά, πιο ποιοτικά, σε γραφικά, σε ήχο, γενικότερα. Μην είναι μου, αλλά και εκείνη, παρόλο αλλά που δίνουν, εποχή που δίνουμε πάλι η της τεχνολογίας. Οι κονσόλες όμως είναι... πλαστικό, δηλαδή ποιότητα. Ναι, αυτό ναι. Βλέπεις τώρα, Kinect. Αλλά ενώ... παιδιά, αυτό που λέτε με τα λεφτά είναι πληθωρισμός και είναι οικονομία. Ακριβώς. Πληθωρισμός λέγεται. Είναι οικονομία και μακροοικονομία. Το πόσο κοστίζανε τα λεφτά τότε και όχι πόσο κόστιζε η κονσόλα και πόσο κοστίζουν τα λεφτά τώρα πρέπει να το πάρετε. Τι παίρνετε με τα λεφτά, πόσο έπρεπε να δουλέψεις για τα 200 χιλιάρικα τότε για να πάρεις την κονσόλα και πόσο πρέπει να δουλέψεις για τα 600 ευρώ τώρα για να πάρεις την κονσόλα. Εκεί θα το δεις. Και όχι τι αγοράζανε τα λεφτά τότε και τώρα. Αυτή είναι λάθος η λογική. Αυτή είναι η μετάσταση. Είναι λάθος η λογική. Γιατί για τα 200 χιλιάρικα έπρεπε να δουλέψεις 3 μήνες. Για τα 600 ευρώ δουλεύεις ένα μήνα. Και παίρνεις κάτι πολύ πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένο από τότε. Άσχετα αν ήταν τότε η αιχμή της τεχνολογίας. Ναι, κόστιζε ναι. 3 φορές πιο ακριβά από ό,τι κοστίζει τώρα. Έτσι πρέπει να το δεις. Και οικονομολόγος. Το παιδί. Γιατί είναι, ναι, ωραίος, όχι, ωραίος. Ωραίος. Ωραίος όπως σας. Κάνα μαγικό θα μας κάνεις τώρα για να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι τα έχουμε πει όλα, δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Δεν κάνω τίποτα, το πολύ πολύ, άμα θέλετε να πετάξω αυτό το στουκάρο μέχρι τον Ντουβάκι. Άρα που καταλήγουμε. Να πω εγώ που καταλήγω. Για πες. Ένα πράγμα, με τα μάτια μου μέχρι τώρα σε ένα πράγμα έχω, μάλλον ένα πράγμα βλέπω και εκεί πάω μάλλον. Μόνο φθηνά παιχνίδια, δηλαδή παίρνεις τα παιχνίδια τα ακριβά μου, τα βρεις σε καμιά προσφορά και, ή αυτά που θες να παίξεις όπως και δίποτε και άμα θες να κάνεις συλλογή ψάχνεις να βρεις παιχνίδια εκεί γύρω στο 10, 15, 20 ευρώ που μπορείς να έχεις τα λεφτά και την άνεση να παίρνεις για να φτιάξεις μια συλλογή ή οτιδήποτε. Έτσι, κοίταξε, ναι, και εγώ day one δεν αγοράζω πλέον κάτι. Έτσι, εγώ τα ίδια. Γιατί? Ειδικά digital. Περίμενε. Αγοράζω παιχνίδια τα οποία, εντάξει, είναι... Δεν κατάλαβα καλά. Εγώ, ας πούμε, που παίζω το Fallout από το 1, γιατί... Ναι, ναι, όχι. Το αγόραζες εσύ day one. Αυτό το δέχομαι. Και εγώ, Diablo, ας πούμε, σηκώθηκα 3... από τη δουλειά μου για να πάω να το πάρω. Ναι, το Shenmue 3 και εγώ, day one.
Δηλαδή, όχι day one, το έχω προπληρώσει. Άνα, μπράβο. Από τώρα το έχω προπληρώσει. Άνα, μπράβο. Όχι day one. Day, μείον 365. Δύο χρόνια πριν. Day, μείον 365. Ναι, εντάξει, αυτό... Απλά λέμε ότι για τα digital... Εγώ δεν θα έδινα, ας πούμε, τόσα χρήματα για να το πάρω το παιχνίδι. Θα έδινα το Fallout που λες. Το Project Chelsea. Ναι, άμα ήταν μόνο digital... Αυτό. Και εμένα δεν θα μου άρεσε, αλλά θα τα έδινα. Αυτό. Fallout, πρέπει να το παίξω στο 4 όπως και δίποτε. Ωραία. Θέλω να το πάρω κάποια στιγμή. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Έχουμε κλείσει μισή ώρα και... Δεν νομίζω ότι έχουν αρκετά αυτά που είπαμε. Όλα. Έχουν καταλάβει τα παιδιά. Οπότε που καταλήγουμε τώρα. Οπότε... Χρήμα είναι τα πάντα. Ο καθένας πρέπει να κινηθεί βάσει των αναγκών του, εγώ λέω. Άμα δεν έχεις χώρο, πάρε digital. Άμα έχεις χώρο, προσπάθησε να βρεις retail. Κάποια άμα στιγμή κάτι όλα, φινό, όλα θα γίνουν γενικά, digital, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Εκεί θα πάει δουλειά, ναι, εκεί πάει δουλειά. Ναι, τελείωσε, δεν υπάρχει λόγος. Έχει μαζέψει από τώρα retail, να τα πουλάτε μετά χρυσό. Ναι ρε φίλε, τώρα δηλαδή... Μεγάλη μερικές επένδυση. Κασέτα ρε φίλε, κασετούλα. Αυτά, αυτό είναι. Master System, ναι ρε φίλε. Ποια είσαι, δεν αρέσει το παλιστό. Φίσα, φίσα. Πού είσαι, μαύρο. Με κόκκινο, δεν έχει τίποτα άλλο. Έχω και εγώ. Όλες έχω έτσι. Και εγώ όλες. Ούτε αυτοκόλλητα πάνω, ούτε τίποτα. Δεν είχαν αυτά, δεν είχαν. Τίποτα. Παιδιά, βλέπουν ακόμα 20 χρόνια μετά. Ε? Βλέπουν ακόμα 20 χρόνια μετά. Ναι, ναι. Αυτή... Γερά, τι... Και δεν μπορούσε να τα αντιγράψει εύκολα, φίλε αυτά. Μεγάλη μαγεία. Αυτό δεν αντιγράφω. Αφού είχε μέσα πλακέτα, είχε μέσα τσιπάκι. Αν μπορεί, αντέγραψε το τέτοιο, το cartridge. Μπορεί. Εντάξει. Τώρα θα αντιγράφουν τα ROMs, υπάρχουν, εντάξει, θα αντιγράψαν. Τώρα το Game Later. Και τότε υπήρχαν, εντάξει. Εντάξει ρε φίλε, δηλαδή το Nintendo 64 γιατί δεν είχε, ας πούμε, καθόλου τέτοια πειρατεία. Γιατί ήταν σε cartridge. Δεν θυμάσαι τι έγινε. Αν είσαι μάγκας, γράψε το, κάνε το cartridge, για να δω. Δεν είχε καλό ίντερνετ τότε να βγαίνει μαύρο να πουλάνε οι κασέτες για Nintendo αντί για CD. Εντάξει, είχε κάτι πειραγμένους, αλλά εντάξει, έπρεπε να... Το PlayStation όχι σκίσει τότε, εντάξει. PlayStation καλά το είχαν καθαρίσει, το ένετε, και αυτό το περνάνε όλοι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αφουγικό πειρατικά. Και το δύο. Και τώρα κοιτάω να μαζέψω κάποια PlayStation, ένα και δύο. Λοιπόν, τσεκάρετε τα παιδιά, τα κανάλια των παιδιών, Check Tech Now και The Player.gr. Έτσι αλλιώς από κάτω θα είναι τα link. Αυτά, να ευχαριστήσω τα παιδιά, να ευχαριστήσω τον Κώστα. Από το Check Tech Now, από τον Κώστα Σκέτο, το δικό μας. Το δικό μας παιδί, το παιδί της καρδιάς μας. Τον Κώστα από το TheplayerGR και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά. Γεια χαρά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Tech With Coffee. Λοιπόν, σήμερα βρισκόμαστε σε άλλο χώρο. Είμαστε σε άλλο χώρο, ναι. Είμαστε σπίτι μου. Στο σπίτι, Άρη. Στο στούντιο μου, θέλω να πω. Πριν ήμασταν στο στούντιο του Στέφανου, τώρα είμαστε στο στούντιο το δικό μου.